Πώς είναι η κατάσταση καταρχήν, κύριε Νταφούλη, να μας πείτε, εσείς είστε εντατικολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ δύσκολη και θεωρούμε ότι είναι οριακή, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα γεμίσουν τα νοσοκομεία με ασθενείς COVID για απλές κλίνες, γιατί οι εντατικές θεραπείες είναι ήδη γεμάτες. Άμεσο μέτρο που πρέπει να πάρει τώρα το Υπουργείο, η κυβέρνηση, είναι να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτά που λένε οι εκπρόσωποι των κλινικών είναι αστεία, ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν χώρους για θετικούς ασθενείς. Το έχουμε κάνει στα νοσοκομεία έως τώρα, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, χώρους για COVID, χώρους για ασθενείς νεο-COVID, και αυτοί λένε ότι δεν μπορούν. Επίσης άκουσα ότι πού θα βρουν τα λεφτά για οξυγόνα, για φάρμακα κτλ. Το κράτος τώρα στη Λάρισα πρέπει να επιτάξει ένα μεγάλο τουλάχιστον ιδιωτικό νοσοκομείο με τουλάχιστον 200 κλίνες για τη Λάρισα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις εφημερίες από Τετάρτη και μετά. Επίσης να γίνουν αναγκαστικές προσλήψεις γιατρών, καθαριστριών, νοσηλευτών, για να μπορέσουν να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με δεκάδες που χρειαζόμαστε τώρα. Και το ίδιο με την επίταξη κλινών να γίνει και στο Βόλο και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση με δεκάδες εισαγωγές κάθε μέρα σε ένα από τα δύο νοσοκομεία. Κύριε Νταφούλη, ήδη έχουμε, και θέλω να μιλήσω με αριθμούς. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερους από 220 ασθενείς σε απλές κλίνες στα δύο νοσοκομεία. Ναι. Η δυνατότητα η οποία μπορεί να υπάρξει, η οποία έχουμε την πληροφόρηση ως τώρα από τα δύο νοσοκομεία, είναι σχεδόν στις 300. Ήδη νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία περισσότερους από 40 διασωληνωμένους σε κλίνες μεθ ασθενείς, δεν είναι όλοι διασωληνωμένοι. Και όλα αυτά με ελάχιστο προσωπικό. Στην εντατική που εργάζομαι είναι 9 ειδικοί γιατροί για 3 τμήματα. Θα πρέπει άμεσα να έρθουν εντατικολόγοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπως και παθολόγοι, γιατί είναι ελάχιστοι παθολόγοι που εργάζονται στις Άρα εσείς λέτε, κύριε Νταφούλη, ότι όλα αυτά που λένε είναι προφάσεις αναμαρτίας και ουσιαστικά είναι πολυτέλειες αυτά που ζητάνε οι ιδιωτικές κλινικές. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος, πρέπει να επιταχθούν οι κλινικές για να μπουν οι άνθρωποι με COVID. Όλα τα υπόλοιπα εδώ είναι ένας πόλεμος και πέφτουμε. Και πέφτουμε αυτή τη στιγμή τις επόμενες μέρες. Πρέπει όλες οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν. Το βασικό είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, η άμεση πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών, καθαριστών, τραυματιοφορέων. Ναι, αλλά αυτοί που είναι μέσα στον ιδιωτικό τομέα, τι να κάνουν, κύριε Νταφούλη? Έχουν ασθενείς αυτοί μέσα, τι τους κάνουν αυτούς? Τους ασθενείς σε καθαρούς χώρους και να υπάρχουν και χώρους για COVID. Να τις μοιράσουν, να μεταφερθούν σε άλλη κλινική οι ασθενείς που δεν έχουν COVID και να υπάρξει μια ολόκληρη κλινική για COVID. Αν θέλετε, υπάρχουν λύσεις πολλές. Και είναι απλές για ένα γιατρό. Κύριε Νταφούλη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι πέφτουμε, αυτό κράτησα. Αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντέχετε εσείς? Και για πόσες μέρες ακόμα θεωρείτε ότι θα αντέξετε με αυτούς τους ρυθμούς? Οι υπολογισμοί που κάνουμε οι δύο σύλλογοι των νοσοκομείων με όλες τις δυνατότητες είναι ως την Τετάρτη το αργότερο. Ως την Τετάρτη αντέχετε? Αντέχουμε, ναι, το αργότερο. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και Σάββατο, πιο θετικούς υπολογισμούς. Άλλες 5 μέρες, αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, λέτε, μέχρι άλλες 5 μέρες αντέχετε? Ναι, θα πρέπει να επιταχθεί νέο νοσοκομείο, ιδιωτικό, που υπάρχουν στην πόλη μας πολλά, στην Θεσσαλία ακόμη περισσότερα, ή άλλοι χώροι, και να βρεθούν και άλλοι χώροι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλία... που να μετατραπούν σε νοσοκομεία. Η αλήθεια... Για αυτό το θέμα έχω ξεκάθαρη θέση, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Θεωρώ ότι ο ΕΟΔΗ, λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει κάνει εκπτώσεις στα μέτρα τα οποία ανακοινώνει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, αν έχει κάνει εκπτώσεις. Συγγνώμη που σας διακόπτω, και ο ΕΟΔΗ στο γιατρό, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη, πρέπει να επιστρέψεις πίσω. Εντάξει, και ο ΕΟΔΗ όμως κάτι ξέρει, παιδιά. Ναι. Κάτι ξέρει ο ΕΟΔΗ. Μισό λεπτάκι τώρα. Αυτό είναι θέμα εδώ πέρα. Όταν οι άνθρωποι νοσούν και βγαίνει θετικό, και όταν έχει θετικό σου λέει μην πας, και ο κύριος Νταφούλης λέει κάνουν εκπτώσεις. Ο ΕΟΔΗ μπορεί να κρίνει, και ένας γιατρός μπορεί να κρίνει από τις εξετάσεις, εάν μπορεί να μεταδώσει. Κύριε Νταφούλη, μπορεί να μεταδώσει κάποιος που είναι θετικός? Υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει? Πιο δύσκολο όταν έχει μικρότερο υπόκορτίο, πιο δύσκολο, αλλά μπορεί.